Στις περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει τη σχολική χρονιά λόγω αρνητών γονέων, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας στον νομό Μαγνησίας κ. Πολίζος, ενώ παράλληλα στάθηκε και στο θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Από την αρχή της χρονιάς είχαμε εντοπίσει αυτές τις περιπτώσεις των μαθητών που οι γονείς επέμεναν να τους κρατούν έξω από το φυσικό τους χώρο της εκπαίδευσης που είναι η σχολική μονάδα. Και σε συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων αυτών, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς, με παρενέσεις και με παραθέτοντας όλους τους λόγους που δεν μπορεί να γίνεται αυτό, γιατί είναι εγκληματικό ένας μαθητής να μένει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός εκπαιδευτικής δομής, προσπαθούσαμε να το σπίσουμε, είτε προφορικά είτε εγγράφως, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επομένως, το επόμενο βήμα που θα έπρεπε να γίνει και έγινε ήταν να ενημερωθεί η εισαγγελία για τις περιπτώσεις αυτών των μαθητών. Τώρα από εκεί πέρα σε επίπεδο κρουσμάτων, τι εικόνα έχουμε? Αν εξαιρέσω τις πρώτες μέρες που πραγματικά είχαμε μια έξαρση, αυτό που παρατηρείται τώρα τη δεύτερη εβδομάδα είναι μια ύφεση στα κρούσματα. Υπάρχει το θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει λύση μέχρι στιγμής? Ήδη ήρθαν 4 εκπαιδευτικοί, όμως σήμερα εξαγγέλθηκαν άλλες 30 προσλήψεις αναπληρωτών που θα υπερκαλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις νοσήσεις εκπαιδευτικών λόγω COVID. Ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία τόνισε πάντως ό,τι αφορά στην COVID-19 ότι πρέπει να υπάρχει τήρηση των μέτρων, ενώ παράλληλα διεμήνυσε ότι η ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 80%.